Είναι εδώ η Peggy Κύρκου τώρα... και το μοντέλο της, Αμαλία. Η Αμαλία. Και θα μας δείξει η Peggy μακιγιάζ με αερογράφο. Εγώ όταν το άκουσα αυτό, δεν ξέρω, μου πάρει και πάρα πολύ περίεργο πώς μπορεί να γίνει. Το ακούω πρώτη φορά. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι συχνό, αν είναι κάτι καινούριο που έχει έρθει τώρα. Δεν είναι καινούριο. Δεν είναι. Αλλά δεν είναι και πολύ συχνό. Είμαι πολύ περίεργη να δω πώς γίνεται. Για πες μας εδώ τι έχεις κάνει τώρα στην Αμαλία. Λοιπόν, έχουμε κάνει το μισό πρόσωπο στην Αμαλία με αερογράφο, νηφικό μακιγιάζ. Είναι μία πρόταση. Τώρα βάζουμε βάση. Είναι πιο σταθερό αυτό. Είναι πιο σταθερό, είναι αδιάβροχο. Δεν αλλοιώνεται καθόλου. Μπορεί να διαρκέσει μέχρι και δύο μέρες. Δεν μου το είπες πριν. Δεν σου το είπα πριν. Δεν μου το είπες πριν. Που κανόνιζα το μακιγιάζ του γάμου. Ναι, είναι φοβερά ανθεκτικό. Χωρίς όμως, όπως βλέπετε, να είναι βαρύ. Έβαλα μία βάση. Α, βάση έβαλε, δεν είναι κάτι άλλο. Για να περάσουμε. Όχι, όχι, είναι μία βάση. Ωραία. Για να βάλουμε από πάνω το make-up με τον αερογράφο. Οπότε αυτό κρατάει περισσότερο, δηλαδή, γιατί που λες αδιάβροχο, κρατάει τώρα για καλοκαίρι, με ζέστη, δεν μπορεί να κρατήσει, η νύφη δεν παθαίνει τίποτα. Παιδιά μου. Δες. Τώρα τι βάζεις, το make-up. Make-up. Καλά, θα τρελαθώ. Αχ, θα έρθω από εδώ, θα τρελαθώ. Ναι, ναι, έλα. Κοίτα, βλέπεις ότι είναι και πολύ φυσικό ταυτόχρονα, αλλά και καλλυπτικό. Κάτι που στο κανονικό μακιγιάζ δεν μπορούμε να το έχουμε. Αν θέλουμε κάλυψη, δεν έχουμε φυσικότητα. Ναι, γιατί συνήθως όταν θες κάλυψη. Πρέπει να έχεις ποσότητα. Βλέπεις λοιπόν, τι ωραίο χρώμα τώρα. Είδες τι ωραίο τώρα που είναι. Τώρα όμως δεν κάνει τα πρέπει να στεγνώσει πρώτα, ναι, έτσι δεν είναι. Για λίγο ναι. Τώρα θα βάλουμε κοντούρι. Αυτό, άμα θες κοιμάσαι κιόλας, έτσι να μην ξυπνάς και ξυπνά. Και δεν παθαίνει τίποτα. Το κοντούρι. Καλέ, το κάνω κι εγώ να είμαι έρθω έτσι αύριο στην εκπομπή. Ναι, Ελένη. Θα το κάνουμε τη Δευτέρα και θα έρχεσαι μέχρι την Τετάρτη. Και τώρα κάνεις κοντούρι. Καλά, δεν το πιστεύω. Πρέπει να ξέρεις πάρα πολύ καλά όμως να το. Κοίτα, δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται, αυτό είναι αλήθεια. Εσύ το έχεις εύκολο γιατί το κάνεις συνέχεια. Ναι, ναι, είναι πολλά τα χρόνια. Τώρα βάζουμε σκιά. Και είναι τεχνική τώρα αυτή που το έχει. Έχει έρθει από το Hollywood. Δημιουργήθηκε για τις ανάγκες τις κινηματογραφικές, για να είναι βαμμένες και να μην φαίνεται. Συν να μπορεί να έχει ανθεκτικότητα το μακιγιάζ για όλα τα γυρίσματα. Κοίτα πώς χτίζεται, φοβερό. Ωραίο. Εσύ έχεις κατάστημα, είσαι κάπου. Ναι, είσαι, εγώ έχω στούντιο στο Περιστέρι και σχολή και χώρο. Μάλιστα. Και υπηρεσία. Και δείχνεις και αυτό. Ναι, βέβαια. Κατ' εξοχήν. Τώρα θα βάλουμε και ρούζ. Είναι όπως το make-up. Απλά είναι σε αυτή τη μορφή. Ναι. Δεν είναι δηλαδή να είναι κάτι περίεργο. Όχι, όχι. Ίσα-ίσα. Δεν είναι καθόλου περίεργο. Βάζεις όμως την κρέμα σου από κάτω ή το αντιλιακό σου, τη βάση όπως έβαλες εσύ. Κανονικά. Ναι, ναι, τα ναι. Πάντα. Όλα, όλα. Ίσα-ίσα να σου πω κάτι, είναι και πιο υγιεινό. Δεν ακουμπάνει πινέλα, για δες, όλο αυτό ψεκάζεται. Καλά, εντάξει, τώρα είναι με τον κορονοϊό. Βέβαια, είναι το ιδανικό. Έχουμε βάλει ρούζ, κάτσε να δούμε, είμαστε ok. Με το οποίο θα δούμε τώρα ότι θα βάλουμε και το κραγιόν. Α, δεν θα βάλουμε το περίγραμμα μόνο εσύ. Ναι, 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 ναι. Περίμενε, και εδώ μέσα, αφού ήταν το make-up πριν. Έχω αλλάξει τις κάψουλες, είχαμε το make-up, μετά έχει άλλη κάψουλα, βάλαμε, έχει άλλη κάψουλα για το contouring και τη σκιά, άλλη κάψουλα για το make-up και τώρα έχουμε βάλει το ρούζ με το οποίο θα κάνουμε και το κραγιόν. Καλά, Peggy, είναι θεϊκό. Είδες. Wow. Ναι. Με το οποίο μπορούμε να καλύψουμε και τατουάζ ή πολύ μεγαλύτερα θέματα δυσχρωμιών ή διαφόρων προβλημάτων στο δέρμα. Σε αυτό που δεν ακουμπάνε πινέλα, γι' αυτό που φοβόμαστε για αλλεργίες και κατά καιρούς έχουμε δει έτσι διάφορα. Βέβαια. Αυτό είναι. Δεν είναι πολύ. Τέλειο. Ειδικά για την εποχή. Βέβαια το να σου ξεφύγει είναι πολύ εύκολο. Είναι, έτσι. Είναι αλήθεια. Σου λέω δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται, αλλά είναι σούπερ αν μάθεις να το χειρίζεσαι. Δες. Εντάξει, είναι φοβερό. Α, θέλω κι εγώ. Να βάλουμε λίγο μάσκαρα. Οπότε εσύ με τον αερογράφο κάνεις make-up, contouring, ναι. Κάνεις και τις γυαλάδες. Ναι, κάνω highlighting. Για γυαλάδες. Ναι. Κραγιόν. Και το μόνο, κραγιόν και το μόνο που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι γραμμές στο μάτι. Ναι, οκ. Okay. Εσύ μόνη σου δηλαδή βάφεσαι την εικόνα στο πρωί και βάζεις τον αερογράφο και βάφεσαι. Και κάθε μέρα όχι. Όχι. Αλλά ναι. Παιδιά, φοβερό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ. Και εγώ ευχαριστούμε πολύ.